Σε εγρήγορση βρίσκεται Αντιπεριφέρεια Σερών για το θέμα της γρίπης στα σχολεία. Ήδη από τις προηγούμενες μέρες παρακολουθούν τα ποσοστά προσέλευσης των μαθητών και βρίσκονται σε συνεχείς συσκέψεις για το θέμα και αν χρειαστεί θα κλείσουν τα σχολεία. Θα λέγατε ότι είμαστε σε συναγερμό σε αυτή τη φάση? Όχι ακριβώς σε συναγερμό. Πώς το χαρακτηρίζετε την κατάσταση? Κοιτάξτε, ότι υπάρχει έξαρση υπάρχει. Ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολλά παιδιά και όχι μόνο και μεγάλοι. Αλλά τώρα μιλάμε για τα παιδιά. Τα μεγαλύτερα παιδιά αντέχουν περισσότερο, τα μικρά όπως καταλαβαίνετε έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή, είναι δυσκολότερα τα πράγματα όπως μου λένε οι γιατροί. Πρέπει να είμαστε καθημερινά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αν χρειαστεί θα παρέμβουμε. Άρα θα λέγατε ότι είμαστε σε εγρήγορση? Πάντα είμαστε σε εγρήγορση όταν μιλάμε για παιδιά. Τα παιδιά είναι ο θησαυρός μας και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα γι' αυτά. Οι αρμόδιοι φορείς αναμένεται να δώσουν την έκθεσή τους και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ωστόσο, όπως τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης, απαιτείται ψυχραιμία. Αυτή τη στιγμή ζήτησα από τις υπηρεσίες να μου κάνουν έκθεση τεχνική, η οποία, σχετική έκθεση, η οποία αύριο θα την έχω στα χέρια μου, ίσως και σήμερα το μεσημέρι αργά, προκειμένου να δούμε αν θα χρειαστεί να πάρουμε κάποια μέτρα. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι δεν χρειάζεται ο κόσμος ούτε να θορυβηθεί, ούτε να βάλει κάποια σκέψη στο μυαλό του. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στο κέντρο της πόλης των Σερών, ενώ σημαντικά είναι τα ποσοστά αποχής και στην περιφέρεια. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στα νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει μεγάλη αποχή από ό,τι φαίνεται στα χαρτιά που έχουμε δει και στα δημοτικά. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και στα μεγαλύτερα παιδιά. Απλώς εκεί ελέγχεται, διότι όπως γνωρίζετε, ο ιός αντιμετωπίζεται με κάποιους κανόνες υγιεινής κλπ. Με ότι μετά την έναρξη των σχολείων θα έχουμε έξαρση της γρίπης να εμβολιαστείτε κτλ. Με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο με την απουσία των παιδιών από τα σχολεία, αποδεικνύεται και από την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Σερών και από άλλα που έχουμε δηλαδή πολλά κρούσματα και το βλέπουμε καθημερινά και στα ιατρία μας κτλ. Που έχουν αρκετά κρούσματα νοσημάτων, ειδικά του αναπνευστικού, του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού. Ότι υπάρχει μια έξαρση υπάρχει τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες, αρκετά έντονη θα έλεγα. Αλλά η έξαρση αυτή δεν θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να μας ανησυχεί τόσο που να υπάρχει τόσο άγχος και στρες και οι γονείς να κρατάνε συνέχεια τα παιδιά στο σπίτι αυτά που είναι υγιείς για να μην νοσήσουν. Γιατί αυτή η έξαρση των λοιμόξεων δεν θα σταματήσει τώρα. Θα σταματήσει τουλάχιστον όπως πάει μέχρι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Δηλαδή η έξαρση θα συνεχιστεί, δεν θα σταματήσει τώρα. Δεν είναι η λύση τα υγιείς παιδιά να τα κρατά στο σπίτι. Σύμφωνα πάντως με τον ομίατρο Σερών, το κλείσιμο των σχολείων δεν λύνει το πρόβλημα. Και αν κλείσουν τα σχολεία, θα είναι για ψυχολογικούς κυρίως λόγους. Τα σχολεία θα δούμε. Συνειδριάζουμε τώρα να δούμε αν θα κλείσουν κάποιες μέρες ή αν ίσως κλείσουν κάποια στιγμή, θα δούμε. Αλλά σας λέω και πάλι, το να κλείσει κάποιο σχολείο ή κάποια σχολεία με μια-δυο μέρες, το πρόβλημα δεν λύνεται. Έτσι, για να υπάρξει αποκοπή των λοιμόξεων για να σταθεροποιηθούν, θα πρέπει να κλείσουν τουλάχιστον μία με δύο εβδομάδες. Το οποίο είναι πράγμα δεν είναι εφικτό έτσι, για τόσο πολύ καιρό. Το να κλείσουν για μία-δύο μέρες τα σχολεία είναι πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους. Δεν είναι λόγος για να αποκοπεί η έξαρση των λοιμόξεων.